Ναι. Χάρης Μαμουλάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα σας κύριε Μαμουλάκη. Λοιπόν, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε έτσι φθινόπωρο, είστε άνοιξη, είστε πολικό ψύχος? Προς χειμώνα μεριά πάει. Λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως ξέρετε, έχουν χαθεί, έχουμε απολέσει τις δύο από τις τέσσερις εποχές. Φθινόπωρο και άνοιξη δεν υπάρχει πια. Βλέπετε ότι είμαστε τέλη Νοέμβρη και είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι μια επίπονη διαδικασία και εσωστρεφής νομίζω ότι κάνει το κύκλο της. Κλείνει αυτός ο κύκλος, θέλω να πιστεύω. Είχαμε αρκετές αναταράξεις, δεν θα κρυφτούμε γι' αυτό. Κλείνει και με την αποχώρηση και της κυρίας Αξιόγλου και της ομάδας της, εκτιμάτε? Και με την παραμονή. Εκτιμώ ότι επειδή καταβλήθησαν πολλές προσπάθειες ενωτικού χαρακτήρα και συσπηρωτικού και όχι φυγόκεντρων δυνάμεων για να διατηρούν να μείνουν τα στελέχη αυτά, η γενιά των 40 άριδων, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ναι. Δεν είναι εύκολη η σύνθεση, αλλά νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον την τελευταία 24 ώρα, είναι σωστή κατεύθυνση. Ναι, αλλά ακούστε τώρα, να δείτε την είδηση τη χθεσινό βραδινή. Η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου είπε ότι συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και μετά τη συνάντηση λέει ότι είμαι έτοιμη να φύγω. Η κυρία Αναγνωστοπούλου έχει μια τη δική της διακριτή πορεία, τη σέβομαι μεν. Από την άλλη όμως νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι καλό και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για όλους όσους είμαστε ενεργοί στην πολιτική σκηνή είναι να καταβάλουμε. Ο δύσκολος δρόμος είναι ο ανήφορος. Είναι ο δρόμος της σύνθεσης, της ενότητος και της παραμονής. Αυτή τη χρονική συγκυρία, που θα συμφωνήσω αναμφίβολα και με τις μετρήσεις που. Και μια μέτρηση που βγήκε χθες στο φως της δημοσιότητας, ότι είναι μια δύσκολη καμπή για μας και πολύ κρίσιμη για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ζωντανοί εντός εισαγωγικών πολιτικά προφανώς, ναι. Και να μπορέσουμε να ανακάμψουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Μαμουλάκη, θα είναι αποστάτες αν φύγουν η κυρία Αχτσιόγλου με την ομάδα της ή όποια άλλη? Κοιτάξτε, εγώ δεν, ο όρος αποστάτης ανάγεται ίσως σε δικό μου τουλάχιστον τρόπο σκέψης σε κάτι διαφορετικό από αυτό. Σίγουρα αυτό όμως. Αυτό είπε ο πρόεδρος χθες. Τον ακούσατε ο κ. Κασελάκης. Ναι, ναι, αλλά ήταν απομόνωση της φράσης. Γιατί συζητούσαν εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή, με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο παραλληλισμός με τη Χούντα και κάποιος τρόπος συνδέσει, αν υποτίθεται, την κουβέντα γύρω από την. Δεν το έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου αυτό. Αυτό το έκανε ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είπε 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο δεν πιστεύω ότι θα βρεθούν αποστάτες. Ναι, είναι αυτός ο παραλληλισμός, γι' αυτό είναι, ναι. Εδώ. Αλλά, και πάλι είναι ατυχή η σύγκριση, αλλά λέμε τώρα. Θα είναι αποστάτες αν φύγουν και δημιουργήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα δική τους. Γιατί ο κύριος Βίτσας που φιλοξενούσαμε χθες αυτό πρότεινε, να δημιουργηθεί κοινοβουλευτική ομάδα από τους βουλευτές που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτοί οι βουλευτές που φεύγουν από ένα κόμμα και δημιουργούν άλλο κόμμα λέγονται αποστάτες στην πολιτική ιστορία. Όχι, δεν λέγονται αποστάτες, λέγονται αυτοί οι οποίοι πάνε και με άλλο κόμμα. Ή που φεύγουν και δημιουργούν άλλο κόμμα. Ναι, και ίσως η αποστασία, θυμάστε, και του 65, συνίσταται στο γεγονός ότι έπεσε η κυβέρνηση. Σωστά. Σωστά. Γεωργίου Παπανδρέου. Θα είναι ή δεν θα είναι τώρα, για να μην το παλεύουμε. Να μην το ταλαιπωρούμε. Θα το έλεγα το εξής. Θα έλεγα με αγγλικούς όρους, νομίζω ότι είναι unfair. Αυτό είναι unfair να φύγουν. Μα θυμήσατε το unfair του Μητσοτάκη για το δημοψήφισμα. Άρα. Αλλά δεν νομίζω είναι. Ότι είναι μια λέξη. Ναι. Κύριε Μαμουλάκη, για να το πούμε ακριβώς και για τους ακροατές μας. Δεν είναι αποστάτες, αλλά δεν είναι και πολιτικά ορθό. Αυτό μας λέτε. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου, ξεκάθαρα. Νομίζω όμως ότι δεν θα χρειαστεί. Δεν ξέρω για την κυρία Αναχριστοπούλου. Θέλω να πιστεύω ότι τα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ακόμα πολλά να δώσουν και στο κόμμα, κατά την άποψή μου, αλλά και στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, θα παραμείνουν εν τέλει. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, κατανοώ τις απόψεις του καθενός, ναι. Αλλά νομίζω ότι υπερκερνά τα πάντα η ανάγκη ενότητος και ανάταξης του χώρου. Μάλιστα. Αυτό να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα, επειδή βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να επανεμφανίζεται στο σκηνικό, να κάνει προσπάθειες κλπ., ξαναεμφανίστηκαν και τα σενάρια που θέλουν τον κύριο Τσίπρα αύριο μεθαύριο, μετά τις ευρωεκλογές, δεν ξέρω πότε, βλέποντας τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργεί ένα καινούριο κόμμα. Δικό του, με τα δικά του δεδομένα, με τις δικές του αναφορές, με το δικό του πρόγραμμα, με τη δική του κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να επιστρέψει δι' αυτού του τρόπου στην κεντρική πολιτική σκηνή? Στην παρούσα φάση μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, αν και δεν γνωρίζω τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τουλάχιστον στον άμεσο σχεδιασμό του, οπότε δεν τίθεται θέμα για συζήτηση. Άλλωστε, να σας το θέσω διαφορετικά. Νομίζω ότι ο τρόπος, ναι. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια παρέμβαση σε αυτό, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε μέχρι τώρα, αλλά και κινείται, είναι απόλυτα
σωστός, πολιτικά ορθός, και με, αυτή η αποστασιοποίησή του ήταν ειλικρινής και έμπρακτη. Τώρα βέβαια, αντιλαμβανόμενος ότι είναι μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα, νομίζω η παρέμβασή του έχει πάλι απόλυτα υγιείς προθέσεις. Δηλαδή το να μπορέσει να διατηρήσει και να βάλει και αυτό στο δικό του λιθαράκι της ομογενοποίησης και ενότητας του χώρου. Θα σας το δώσω εγώ διαφορετικά το ερώτημα, κύριε Μαμπουλάκη. Όποιοι πρώην πρωθυπουργοί ή πρόεδροι μεγάλων κομμάτων, όπως συνεχίζει να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς μένουμε πάντα στις εθνικές εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις. Φεύγουν από το κόμμα τους και κάνουν ένα άλλο κόμμα, δικό τους. Έχουν τύχει ή εξαρτάται από το πρόσωπο, από τη συγκυρία κλπ. Η ιστορία έχει δείξει ότι ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας έχουν τέτοια εγχειρήματα. Επίσης να τονίσω και να θυμίσω συνάμα ότι ο κ. Παπανδρέου είχε διαγράψει πρώην πρωθυπουργό του, ο κ. Σημίτη, ή ο κύριος Σαμαράς την κυρία Μπακογιάννη. Σωστά. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει προϊστορία σε μεγάλα κόμματα εξουσίας με τέτοιου είδους διαταράξεις, αποσπάσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος διάσπαση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια απόσχηση, μια αποκόλληση, αποχώρηση στελεχών μέχρι εκεί. Που το έχω πει και στο παρελθόν, ενδεχομένως μπορεί να δράσει και προωθητικά. Αρκεί να αφήσουμε χρόνο τη νέα ηγεσία να ξεδιπλώσει τις δεξιότητες της και ο Στέφανος Πασελάκης προσωπικά και να αφήσουμε λίγο χρόνο. Μου φαίνεται αδιανόητο 50 ημέρες μετά την εκλογή του να υπάρχει τόσο έντονη δυσανεξία, τόσο ακαριαία και ευνίδη αντίδραση τελεχών, χωρίς να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο να μπορέσει να προτάξει αυτά που πολιτικά πιστεύει. Άρα, με βάση αυτό που είπατε, συμφωνείτε και εσείς, φαντάζομαι, σε αυτό που είπε χθες ο κ. Κασελάκης, ότι τραμπικοί είναι αυτοί που αμφισβητούν την εκλογή του? Ο χαρακτηρισμός πάλι είναι ένας προσωπικός χαρακτηρισμός του Στέφανου Κασελάκη, το ακούω αυτό. Πάντως σίγουρα ξενίζει. Μια αντίδραση πριν καν ακούσεις, πριν να τον αφήσεις στοιχειωδώς να περπατήσει πολιτικά που λέμε, να αφήσει ένα εύλογο διάστημα, το να πιάνεσαι από τις, και λέω απειρίας αν θέλετε, κάποιες σημειακές δηλώσεις, να τις απομονώνεις, να τις αναγάγεις σε μείζον πολιτικό θέμα τις δηλώσεις, μου φαίνεται ότι δείχνει μια ιδιαίτερη σπουδή και μια μη αποδοχή εν τέλει του αποτελέσματος. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι εκεί έγκυται ένα μεγάλο ζήτημα εσωστρέφειας μας. Η παρέμβαση Τσίπρα, και αν πείσει τελικά αυτά τα στελέχη να φύγουν αλλά να μείνουν, μπορεί να οδηγήσουν και μια μορφή επιτροπίας στον νέο αρχηγό? Όχι. Καμία έννοια επιτροπίας δεν ακουμπάει τις σημερινές ανάγκες του κόμματος και γενικότερα δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι μια παρέμβαση στοχευμένη που νομίζω ότι είναι και σε συνεννόηση με τον Στέφανο Κασελάκη, διότι βρέθηκαν οι δύο άνδρες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Εμένα δεν σας κρύβω ότι με χαροποίησε το άκουσμα της είδησης αυτή. Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Καμαμουλέ, και εσείς ήσασταν στενός φίλος του κυρίου Τσακαλώτου. Τον στηρίξατε και στην πρώτη εκλογή. Κακώς έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ? Να σας πω την αλήθεια, το ανέμενα. Με τον Ευκλήτο Τσακαλώτο με συνδέει μια προσωπική φιλία. Πολιτικά απέχουμε. Οι απόψεις μας λέει πολλές φορές έχουν μεγάλες, πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Γνωρίζοντας όμως τον Ευκλήτη και τον τρόπο σκέψης του, ήταν κάτι που για μένα ήταν αναμενόμενο. Ήδη μια προσωπική άποψη και ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν στο μυαλό του από την επομένη των πρώτων, θα έλεγα, εκλογών. Α, από την επομένη, μάλιστα. Μια αίσθησή μου αυτή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι. Διαφορετική, κύριε Μαμουλάκη, διαφορετική περίπτωση είναι η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος. Νομίζω πως ναι, γιατί είναι στελέχη έμπειρα αλλά και νέα συνάμα, τα οποία στάθηκαν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα σε δύσκολες καμπές πολιτικές κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας. Και νομίζω ότι θέλουν και μπορούν αναμφίβολα να προσφέρουν. Και επειδή δεν περιστεύει κανείς και πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες πρόσθεσης και όχι αφαίρεσης, γι' αυτό θεωρώ καθοριστική την παρουσία και αυτών των στελεχών. Πολύ ωραία. Αν φύγουν, θα είναι πλήγμα για το ΣΥΡΙΖΑ ή λάθος για τους ίδιους? Και τα δύο. Και τα δύο νομίζω. Και τα δύο νομίζω. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ίδιος είναι αντικατάστατος, αλλά πλήγμα και για.
λίγο για εμάς, αλλά και για την πορεία των συναντήσεων αυτών. Και ένα τελευταίο. Χθες ο κύριος Κασελάκης είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι εκεί που βάζει τον πύχη είναι στο 17-18, εκεί που ήταν δηλαδή το γύρω στο 18%. Στις εθνικές για τις ευρωεκλογές. Εάν δεν τον πιάσει αυτό τον πύχη, δημιουργείται θέμα για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη κομματικό. Μπορεί να υπάρξει θέμα κίνηση αμφισβήτησης. Θα σας πω. Πολύ ορθά θέτει το πύχη στα επίπεδα των εθνικών εκλογών. Θα ήταν άλλωστε και ουτοπικό και εξαιρετικά άδικο για τον ίδιο να τοποθετηθεί ο πύχη τώρα, σε 200 μέρες που θα λάβουν χώρα οι εκλογές, πολύ υψηλότερα. Θεωρώ ρεαλιστική την επίτευξη του στόχου. Η αποτύπωση, για παράδειγμα, της παρούσας μέτρης που συζητάμε θα προκύψουν προφανώς και άλλες το επόμενο διάστημα στο 14,7, που φαντάζει λογικό. Λέω αυτή τη φοβερή εσωστρέφεια και πίεση. Να πιάσετε ξανά αυτό που είχατε. Ακριβώς. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και στο κλείνουμε με αυτό σας παρακαλώ. Για μένα αυτό είναι το κομβικό πολιτικό θέμα. Είναι ότι διατηρείται το άθροισμα των δύο δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αν θέλετε, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, σε επίπεδα χαμηλότερα ή ιστοριακά στο 30%. Αυτά είναι ιστορικά χαμηλά για τον χώρο τον ιδιαίτερο του προοδευτικό. Αυτό θα πρέπει σίγουρα να απασχολήσει όλους εμάς που κινούμαστε κοινοβουλευτικά και εκτός και εντός σε αυτούς τους χώρους. Να μπορέσουν, δηλαδή, η ανάταξη αυτών των δυνάμεων είναι αναγκαία. Και φυσικά... Πάτε με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πάει τώρα δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Λέει, θα έρθει μαζί σας. Δύσκολο, κύριε Μαμουλάκη. Δεν μιλάμε για συμπόρευση, μιλάμε όμως για στοιχειώδη συνεννόηση σε κορυφαία πολιτικά ζητήματα και ανάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων αυτών των δύο χώρων. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τα δύσκολα για μας έχουν περάσει. Από εδώ και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε τον αντιπολιτευτικό μας λόγο. Ωραία. Με ορθό πολιτικό συνάμα, βέβαια, λόγο και τεκμηρίωση. Ωραία. Τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.